Πιστεύετε ότι αυτή η εντυπωσιακή καλή πορεία της Ελλάδος σημαίνει ότι η χώρα σας θα μπορούσε να πάρει μια αναπνοή πια, μια αναπνοή σε σχέση με όλα τα προβλήματα και τα οποία... και όλες τα μέτρα τα οποία έχετε θέσει. Κοιτάξτε, είμαι ένας οικονομολόγος ο οποίος πιστεύει στην ανάπτυξη. Και πιστεύω ότι όταν κοιτάξει κανείς την ιστορία και το παρελθόν, ίσως θα έπρεπε στο παρελθόν να είχαμε κάνει κάτι λιγότερο από πλευράς φορολογικών μέτρων και λίγο περισσότερο όσον αφορά τα διαρθρωτικά. Αλλά όπως είναι η κατάσταση σήμερα, αυτό το οποίο θα πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι δεν θα αφήσουμε να χαλαρώσει το φορολογικό, διότι ναι, εμείς θα δώσουμε και θα αποδώσουμε όλα αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε. Ναι, εάν πραγματικά έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο θέλω να ελπίζω ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο από αυτό το οποίο έχουμε ανακοινώσει, θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα να επιστρέψουμε σε εκείνους οι οποίοι πραγματικά χρειάζονται κονδύλια και χρήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε συμφωνήσει με την Τρόικα. Αυτό είναι σημαντικό, είναι σοβαρό. Αλλά το διαρθρωτικό κομμάτι καθαρά, αυτό το οποίο σου δίνει ανταγωνιστικότητα, είναι αυτό το οποίο θα σου δώσει τη δυνατότητα να αυξήσεις τις εξαγωγές σου. Είναι αυτό το οποίο θα σου δώσει τη δυνατότητα να είσαι ακόμα περισσότερους τουρίστες. Είχαμε φέτος τα 18 εκατομμύρια, κάτι το συγκλονιστικό. Θέλουμε και άλλους ακόμα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι είμαστε εδώ πέρα και πρέπει να έχουμε μια σωστή μίξη αυτών των δύο στοιχείων. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια κυβέρνηση, είμαστε μια κυβέρνηση που δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο προσπαθώντας να διασφαλίσει το γεγονός ότι τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε να διασφαλιστούν ώστε να το πιο γρήγορα, ώστε να βγούμε από το μνημόνιο και από την ανάγκη να έχουμε την Τρόικα στην Ελλάδα. Αλλά το ξέρουμε που βρισκόμαστε και ξέρουμε ότι πρέπει να αποδώσουμε, να δώσουμε, το κάνουμε, συνεχίζουμε και δεν θα πρέπει να σταματήσουμε όσον αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές. Εδώ υπάρχουν πολλά. Το φορολογικά είναι σωστά. Δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα όσον αφορά ούτε τους μισθούς, δεν θα υπάρξουν περικοπές ούτε οι συντάξεις. Πρέπει να είμαστε όμως απόλυτα σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε τα σωστά μέτρα στο πλαίσιο της οικονομίας, στο σύνολό της. Πρέπει να μείνουμε μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού όπως το βλέπουμε και αυτή θα είναι και μια επιτυχής διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μέρκελ.